φτιάξουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με εκπλήξατε, διότι για πρώτη φορά από την εποχή που έρθα στη Βουλή, εδώ και τρεις μήνες αρχίζουμε ακριβώς την ώρα μας. Είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Μετά από όσα ακούστηκαν κύριες και κύριοι συνάδελφοι από το πρωί, εγώ θα είμαι πιο σύντομος, γιατί δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που ήδη υπόθηκαν πάρα πολλά. Με πάρα πολλά συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλους και από το Ποτάμι και από το ΠΑΣΟΚ. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ σωστά. Εγώ θα εστιάσω, αν μου επιτρέψετε, σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο είναι να προσπαθήσω να σας θυμίσω τι σημαίνει ποινή στο ελληνικό ποινικό δίκαιο και πώς την αντιλαμβανόμαστε. Ακούω να επαναλαμβάνεται συνέχεια η ιδέα ότι η ποινή αποσκοπεί στην επανακοινωνικοποίηση του καταδικαστέντος. Βεβαίως, η επανένταξη εκείνου που καταδικάστηκε στην κοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά θυμίζω σε όλους ότι αυτός δεν είναι ο πρώτος χαρακτήρας της ποινής. Μαθαίναμε από το πρώτο έτος του Πανεπιστημίου ότι η ποινή είναι ένα μάλουμ, όπως έλεγε ο Γκρότιους, ένα κακό το οποίο επιβάλλεται ως μάλουμ, ως κακό, σε αυτόν ο οποίος με ευθύνη του εγκλημάτισε, για να τον απομονώσει από την κοινωνία, να τον βάλει απέναντι στην ευθύνη του, να δώσει ένα παράδειγμα στην κοινωνία και στη συνέχεια, όταν εκείνος με τη συμπεριφορά του αποδείξει ότι σοφρονίστηκε, να τον επανεντάξει σταδιακά στην κοινωνία από την οποία τον έκοψε. Αυτή η λειτουργία της ποινής είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν είναι λειτουργία της ποινής που ταυτίζεται με εκδίκηση. Είναι λειτουργία της ποινής που έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και έχει μία θετική έκφραση, η οποία από τη μία πλευρά απευθύνεται στην κοινωνία γενικά, είναι η γενική πρόληψη, από την άλλη στο συγκεκριμένο άτομο είναι η ειδική πρόληψη. Πρέπει εκείνος ο οποίος εγκλημάτισε, όταν προχωρεί στη στάθμιση κόστους ωφέλους από αυτό το οποίο θα έχει διαπράξει, να βγάζει ένα συμπέρασμα αρνητικό για τη δράση του και να απέχει από το να εγκληματεί. Φοβάμαι ότι αυτά τα οποία το νομοσχέδιο μας παρουσιάζει ως λύσεις δεν απηχούν την αντίληψη της, την κλασική αντίληψη της ποινής όπως την έχουμε μάθει, και ούτε αποσκοπούν και στην επανακοινωνικοποίηση του ατόμου. Ούτε από τη μία πλευρά έχουμε τον τιμωρητικό χαρακτήρα της ποινής και τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα, ούτε από την άλλη πλευρά έχουμε την επανακοινωνικοποίηση του υποκειμένου. Και θα εξηγηθώ πάνω σε αυτό. Να θυμίσω όμως ακόμη ότι η επιβολή της ποινής στηρίζεται πάνω στην αρχή της νομιμότητας. Το Σύνταγμα είναι πάρα πολύ αυστηρό. Ο νόμος προβλέπει ποια συμπεριφορά θεωρείται ποινική. Ο νόμος προβλέπει ποια είναι η ποινή που επιβάλλεται και ποια είναι η διαδικασία με την οποία επιβάλλεται. Η δικαστική απόφαση περιλαμβάνει και την επιμέτρηση της ποινής. Ο τρόπος με τον οποίο η ποινή που επιβλήθηκε προσαρμόζεται ώστε να καταστεί ωφέλιμη και για την κοινωνία και για τον καταδικαστέντα προσδιορίζεται πάλι στο νόμο. Όταν εκ των υστέρων ο νομοθέτης, όπως κάνουμε εμείς σήμερα, παρεμβαίνει στα ζητήματα της ποινής, παρεμβαίνει στην πραγματικότητα σε μια δικαστική απόφαση. Και μπορεί να το κάνει υπό συγκεκριμένους όμως, πολύ συγκεκριμένους όρους. Μπορεί να το κάνει όταν ο σκοπός του είναι να εξυπηρετηθεί καλύτερα το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιβάλλεται η ποινή. Εδώ έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες την χάνουν μιας ευνοϊκής μεταχείρισης, χωρίς να φαίνεται αυτή η ευνοϊκή μεταχείριση να μπορεί να εξηγηθεί από το σκοπό τον οποίον πρέπει να επιτελεί η ποινή. Έχουμε πρώτα-πρώτα απόλυση καταδικασμένων για έλλειψη χώρων στις φυλακές, με οριζόντια απόλυση, δηλαδή χωρίς να εξετάζεται το αν και ποια ευθύνη φέρει ο καθένας και το αν και πώς ο καθένας με την προσωπικότητά του είναι έτοιμος να βγει από τη φυλακή και να ξαναμπεί στην κοινωνία. Η δικαιολογία την οποία επικαλείται το νομοσχέδιο, ότι δηλαδή οι φυλακές μας είναι υπερπλήρεις και ότι η μεταχείριση που επιφυλάσσουμε στους καταδικασμένους μας δεν είναι αντάξια μιας πολιτισμένης κοινωνίας, μπορεί να είναι ακριβής, να είναι τα πράγματα έτσι. Γι' αυτό φταίνε διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, φταίμε όλοι μας για την κατάσταση αυτή. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος
για να ανοίξουν οι φυλακές και να βγουν αδιάκριτα από τις φυλακές εκείνοι οι οποίοι δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να κυκλοφορούν ελεύθεροι στην πολιτεία μας ενώ έχουν καταδικαστεί. Δηλαδή, για να καταλάβω καλά, αν αύριο μας λείψουν σχολεία, ξαφνικά θα πούμε ότι ορισμένες τάξεις δεν θα φοιτήσουν φέτος, ή αν μας λείψουν νοσοκομεία, ορισμένοι ασθενείς δεν θα μπουν στα νοσοκομεία. Το ίδιο πράγμα είναι και για τη φυλακή. Έχουμε ανικανότητα να οργανώσουμε φυλακές, γι' αυτό ανοίξτε τις φυλακές να βγουν στον δρόμο οι φυλακισμένοι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι. Αν θέλουμε να το κάνουμε, θα πρέπει να γίνει με μελέτη. Με μελέτη συγκεκριμένη, να ξέρουμε ποιοι είναι οι φυλακισμένοι που θα απολυθούν. Έχει γίνει εξέταση του καθενός χωριστά, να ξέρουμε αν το συγκεκριμένο άτομο είναι σε θέση να επενενταχθεί. Είναι το έγκλημα που έχει επιτελέσει τέτοιο ώστε να δικαιολογεί τέτοιου είδους επανένταξη και απόλυση. Είναι η απήχηση που θα έχει στον κοινωνικό περίγυρο η απόλυση αυτή μελετημένη. Δεν υπάρχουν δυστυχώς και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ένας τόσο σοβαρός καθηγητής όπως είναι ο αρμόδιος υπουργός έφερε για συζήτηση ένα τόσο πρόχειρο και ιδεολειπτικό νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει ούτε ένας αριθμός, ούτε μία μελέτη, ούτε μία κοινωνική ευαισθησία για να δούμε ποια θα είναι στην κοινωνία η επίπτωση αυτού το οποίο συμβαίνει με την απόλυση. Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν για την απόλυση για λόγους υγείας. Απόλυση για λόγους υγείας δικαιολογείται όχι οριζόντια με αυτοματισμό, αυτοματισμό που προσβάλλει και την ασφάλεια δικαίου και το κράτος δικαίου, διότι όποιος έχει μια αναπηρία 50% ή 67% ή 80% δεν σημαίνει ότι είναι ανίκανος να διαπράξει έγκλημα. Θα πρέπει να ξέρουμε αν πρόκειται για αναπηρία η οποία τον καθιστά ανίκανο για διάπραξη εγκλήματος. Εάν έχει άνοια, για παράδειγμα, ή αν έχει μια ψυχική ασθένεια, αυτό το καταλαβαίνω. Εάν όμως δεν έχει και αν είναι ικανός να διαπράξει έγκλημα, για ποιο λόγο πρέπει να απολυθεί από τη φυλακή? Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να υποτιμούμε την υποχρέωση του νομοθέτη να τηρεί τις προδιαγραφές που επιτάσσει το Σύνταγμα και ειδικότερα την αρχή της νομιμότητας. Η διάταξη που προβλέπει τα περί απολύσεως εκείνων που έχουν αναπηρία 67% είναι προφανέστατα φωτογραφική. Φωτογραφική σημαίνει ότι έχει γίνει εν ώψη συγκεκριμένου καταδικαστέντος και έχει γίνει εν ώψη των πιέσεων τις οποίες έχει δεχθεί η κυβέρνηση σήμερα από συγκεκριμένους χώρους. Υπόθηκαν όλα αυτά και δεν θα τα επαναλάβω. Είναι όμως προφανές ότι στο μέτρο που η ρύθμιση είναι φωτογραφική και στο μέτρο που η ρύθμιση αυτή αποτελεί υποχώρηση σε μία απέτηση η οποία είναι προφανώς καταχρηστική και παράνομη, είναι απαράδεκτη. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα τέταρτο σημείο, μετά την αναφορά μου στην απόλυση καταδικασμένων για έλλειψη χώρου και στην απόλυση για λόγους υγείας, αναφερόμενο στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το νομοσχέδιο το σημερινό. Οι καταλήψεις στο Πανεπιστήμιο και σε άλλους δημόσιους χώρους που έχουν κάνει το κέντρο της Αθήνας κέντρο ανομίας, οι οικονομικοί μετανάστες που έρχονται εδώ και τους αφήνουμε άστοργα, άστεγους και ανέστιους στο κέντρο της Αθήνας, η γενικότερη πολιτική υποχωρήσεων απέναντι στους καταληψίες, η οποία τους ενθαρρύνει να επιμείνουν, δείχνει ότι και το νομοσχέδιο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο δυστυχώς μας οδηγεί στο να νομοθετούμε ιδεολειπτικά και χωρίς μελέτη. Εάν υπήρχε μία μελέτη για τα ζητήματα, θα είχαμε δει ότι από τους 12.500 κρατούμενους που έχουμε σήμερα στις φυλακές, ενώ έχουμε περίπου 9.500 θέσεις, θα μπορούσαμε να έχουμε απολύσει σχεδόν το 40%, αλλά θα είχαμε απολύσει εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν πράγματι να βγουν από τις φυλακές, να πάνε στην κοινωνία πίσω, μη έχοντας διαπράξει σοβαρά εγκλήματα όπως είναι αυτά τα οποία σήμερα κατ' ουσία αναμνηστεύουμε και έχοντας ιδιαίτερα επιμείνει στην κατηγορία των ναρκωμανών, οι οποίοι χρειάζονται μεγάλη βοήθεια, υπόθηκαν αυτά πριν και δεν θα τα επαναλάβω. Δυστυχώς δεν ακολουθεί το νομοσχέδιο την οδό αυτή της ενίσχυσης, της απεξάρτησης και της βεβαίωσης ότι υπήρξε απεξάρτηση.
Τα ίδια ισχύουν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο από μισό λεπτό, τα ίδια ισχύουν και για τον Κορυδαλό που έχει 2.500 κρατουμένους, θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει τους μισούς, όσους δηλαδή είναι φτιαγμένος για να έχει, εάν είχαν φύγει από εκεί οι ναρκωμανείς και είχαν βοηθηθεί να απεξαρτηθούν και να ενταχθούν σε προγράμματα. Είναι κρίμα που ένα νομοσχέδιο για την δικαιοσύνη έρχεται με τόσο πρόχειρο τρόπο και είναι κρίμα που δεν προηγούνται μελέτες και αναλύσεις που να δείχνουν ότι τα μέτρα τα οποία προτείνονται είναι μέτρα που εδράζονται σε σοβαρή προετοιμασία. Σας ευχαριστώ πολύ.